Χωρίς μεταβολές θα είναι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα, καθώς δεν θα υπάρχει υποψήφιος βουλευτής της Δημοκρατικής Συμμαχίας σε αυτό. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, με δεδομένη την απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, η κατάταξη των υποψηφίων βουλευτών θα παραμείνει ως έχει, δηλαδή με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα της 6ης Μαΐου. Πρόβλημα υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ με την κυρία Χρυσάνθη Γάλλου Δαλκαφούκη, η οποία δεν επιθυμεί να είναι εκ νέου υποψήφια και η υποκράτους εντείνει τις πιέσεις της προς κάθε κατεύθυνση να βρει 7ο υποψήφιο. Στο ψηφοδέλτιο του κόμματος του Φώτη Κουβέλη υπάρχει μια αλλαγή, καθώς αποχωρεί για επαγγελματικούς λόγους ο υποψήφιος βουλευτής Θεόδωρος Σπαθής, τον οποίο αντικαθιστά ο καθηγητής από τη Φαρκαδόνα Ηλίας Καραμάνος. Με ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων του Κομμουνιστικού Κόμματος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προϋπόθεση για να μην περάσουν τα σχέδιά τους είναι να μην παγιδευτεί ο λαός στις ψεύτικες ελπίδες για άμεσες και εύκολες λύσεις. Τέλος, οι ανεξάρτητοι Έλληνες πραγματοποίησαν συνάντηση στα Τρίκαλα, στην οποία συμμετείχαν οι συντονιστικές επιτροπές και οι υποψήφοι βουλευτές του κινήματος από τους νομούς της Θεσσαλίας. Συζητήθηκαν οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα εν ώψη των επικείμενων εθνικών εκλογών. Τη σύσσωμος ο κομματικός μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση. Πρόγραμμα το οποίο είναι εξόδου της Ελλάδος από την κρίση, πολύ περισσότερο και πολύ πιο γρήγορα. Ομαλό πρόγραμμα, κοστολογημένο, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες θα αγκαλιάσουν τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρόεδρό μας και τη Νέα Δημοκρατία.